Ανυπομονώ το φορέσει. Τι έχω πάρει στη Βασιλική, δες. Σοκ. Κράτησα το καλύτερο και το τέλος. Ω Θεέ μου. Hey καρίνιος μου, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, 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 καλά. Σήμερα σας έχω ένα βιντεάκι haul, είχα καιρό να κάνω haul για τη Βασιλική και συγκεκριμένα έχουμε ένα Light in the Box haul. Mm-hmm. Το κατάστημα Light in the Box εδώ και 2 χρόνια είναι από τα αγαπημένα μου και για τη μικρή και για μένα και για τον Αλέξη. Έχει τα πάντα. Μπορείτε να βρείτε από είδη σπιτιού μέσα μέχρι ρούχα, αξεσουάρ γάμου, νηφικά. Mm-hmm, καλά ακούσατε. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα και για χονδρική και για ελληνική που υπάρχει. Αν όμως σου αρέσουν τα haul, μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe, να πατήσεις το κόκκινο αυτό εδώ πέρα κουμπάκι που είναι από εδώ κάτω. Και το κουδουνάκι εννοείται για να ενημερώνεσαι κάθε πότε ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Να μην χάνεις κανένα βιντεάκι σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Εννοείται, μας βοηθάει πάρα πολύ αν κάνετε και ένα like. Και φυσικά να μας ακολουθήσετε στο Instagram, να βλέπετε κάθε πότε ανεβάζουμε ένα καινούριο βίντεο, την καθημερινότητά μας και εκεί πέρα σας δείχνω αρκετά πράγματα. Anyway, λοιπόν, πίσω στο κατάστημα Light in the Box. Είναι από τα αγαπημένα μου καταστήματα. Με ακολουθεί πραγματικά από την εγκυμοσύνη και έχω ρούχα κυρίως καλοκαιρινά γιατί μεγάλη κοιλιά στην εγκυμοσύνη ήταν το καλοκαίρι. Οπότε τότε δεν μου χρειάστηκε αρκετά ρούχα. Έχω πάρει πάρα πολλά ρούχα από αυτό το κατάστημα για την εγκυμοσύνη, τα οποία τα φοράω και τώρα. Έχουν δηλαδή όχι ρούχα μόνο για μία περίοδο στη ζωή σου. Έχουν και για έγκυες, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δηλαδή, έχουν ρούχα με τέτοιο κόψιμο, τέτοιο στυλ. Είναι τόσο βασικά ρούχα, τα οποία μπορείς να τα φορέσεις πολλά χρόνια, είναι καλής ποιότητας και εννοείται σε διάφορες φάσεις στη ζωή σου. Τώρα, να αγοράζεις ρούχα για εγκυμοσύνη σου είναι άχρηστα σε κάποιες φάσεις στη ζωή σου. Ίσως στο μέλλον μπορεί να σου ξανά είναι χρήσιμα. Και να κάθεται απλά σε ένα σιρτάρι, σε ένα ντουλάπι ή να μην τα χρειάζεσαι και να τα χαρίζεις, είναι τζάμπα λεφτά. Έχω πάρα πολλά ρούχα από το συγκεκριμένο κατάστημα, τα οποία έχουν πιάσει τόπο, τα οποία τα χρησιμοποίησα και πέρυσι που δεν ήμουν έγκυος και φέτος θα χρησιμοποιήσω τα ρούχα. Κάτι φορά μετά και ειδικά για το καλοκαίρι που είναι τέλεια. Και δεν έχουν πάθει τίποτα, έτσι. Όλα τα link που θα σου δείξω σήμερα για τα ρούχα της Βασιλικής θα τα βρεις από κάτω στην περιγραφή. Είχα κάνει και άλλα βιντεάκια με ρούχα για τη Βασιλική. Πιστεύω γενικά ότι έχουν πάρα πολύ μοναδικά ρούχα για μωρά. Αν έχεις κάποιο event, ας πούμε, μια βάφτιση, ένα γάμο, είσαι καλεσμένος, ακόμη και παρανυφάκι να είσαι, γενέθλια. Γενικά κάποια σημαντικά γεγονότα στη ζωή σου θα βρεις πάρα πολύ ωραία ρούχα. Πάρα πολύ οικονομικά ρούχα για τα μικράκια μας και για όλες τις ηλικίες από νεογέννητο μέχρι και 20 χρονών. Και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ οικονομικά, δηλαδή θα δείτε εδώ πέρα κάτι φορέματα τα οποία θα σας πω περίπου τις τιμές που όσο θυμάμαι. Ξεκινάω και μάλιστα ξεκινάω με αυτό εδώ πέρα το φόρεμα. Εντάξει, άμα το είχα βρει νωρίτερα θα τους το είχα βάλει για παρανυφάκι. Διαλέγεις και το νούμερο και το χρώμα αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή βγαίνουν και σε αρκετά χρώματα και τα φορέματα αυτά. Και αυτό κόστιζε γύρω στο 20 ευρώ, έτσι. Δείτε το λίγο. Έχει ένα φιόγκο μπροστά στο στήθος, οπότε γεμίζει. Είναι κάπως ροζ σαμπανιζέ, να το πω. Πάρα πολύ ωραίο χρωματάκι. Ανυπομονώ το φορέσει. Το παιδάκι σου αυτό μπορεί να το φορέσει στα γενέθλια, μπορεί να το φορέσει σε βάφτιση, μπορεί να το φορέσει όταν βαφτίζεται το ίδιο. Μπορεί να το φορέσει σε γάμο, σε παρανυφάκι. Όπως μπορείς να δεις, είναι πάρα πολύ καλή ποιότητά του. Και από μέσα έχει ένα ύφασμα που είναι βαμβακερό. Δεν είναι δηλαδή το σατέν. Να κοιτάτε όμως την ποιότητα όταν παίρνετε για τα μωράκια σας. Just saying. Εγώ πάντα την κοιτάω. Τα περισσότερα είναι βαμβακερά, δηλαδή και αυτό έχει μέσα. Δείτε πόσες στρώσεις έχει το σατέν αυτό από πάνω. Έχει μετά τούλι σκληρό, γαλλικό. Αν θυμάμαι καλά, το γαλλικό νομίζω είναι το σκληρό. Και έχει από κάτω και αυτήν εδώ πέρα την φόδρα, τη μουσελίνα, η οποία είναι η βαμβακερή που καλύπτει όλο το φόρεμα. Το απόλυτο νομίζω φόρεμα για βάφτιση, για παρανυφάκι. Έχουν πάρα πολύ μικρά νούμερα, οπότε μπορείτε να βρείτε σε αυτό το κατάστημα ρουχαλάκια. Αυτό νομίζω είναι το 100 νούμερο, δηλαδή για ένα-δύο χρονών. Δύσκολα βρίσκεις παρανυφάκι για 1-2 χρονών, δηλαδή σε αυτές τις ηλικίες ή θα είναι πολύ μεγάλα ή δύσκολα βρίσκεις για παρανυφάκι ή τέτοια φορέματα. Και σας το λέω γιατί παντρεύτηκα πρόσφατα, πήγα και σε διάφορους οίκους. Ένας είχε βασικά κάτι φορέματα που θα μπορούσε να τα βάλει για να γίνει παρανυφάκι η μικρή μου. Τα υπόλοιπα νομίζω ήταν από 2-3 χρονών. Και εδώ έχουν και πιο μικρά. Α, δεν σας έδειξα και τη ζωνούλα επίσης. Πού το πας αυτό, ε? Για πες. Μπαίνει από πίσω έτσι και κάνεις ακόμη έναν φιόγκο. Υπέροχο. Δες τώρα το επόμενο. Τι έχω πάρει στη Βασιλική, δες. Έχω πάρει αυτό εδώ, το οποίο είναι ζέκετο μπλουζάκι. Και έχω κι εγώ ένα παρόμοιο. Βασικά δύο παρόμοια έχω. Μία ακριβώς έτσι σαν της Βασιλικής είναι. Νομίζω πάλι από αυτό το κατάστημα την πήρα. Είναι tie-dye.
και είναι κάπως ροζ μοβ και είναι και το μπλούζα και εκείνο, πάρα πολύ ζεστό. Της το πήρα και για φέτος να το φορέσει, της είναι λίγο μεγάλο αλλά και για του χρόνου, δηλαδή όλο το καλοκαίρι θα ανεβούμε π.χ. στο βουνό, θα κάνει λίγο κρύο. Τα παιδιά χρειάζονται να έχουν έτσι τέτοια ρούχα χοντρά. Έτσι, ας πούμε, για παράδειγμα, της πήρα ρούχα καλοκαιρινά και τα φόρεσε κυριολεκτικά από μέση Ιουνίου μέχρι τέλη Ιουλίου. Όλο τον Αύγουστο φορούσε μακριμάνικα. Στα πήρα, σκεφτείτε, για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να τα φοράει. Μέχρι μάλλον και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο καλοκαιρινά. Οπότε λέω, δεν την ξαναπατάω φέτος. Θα έχω και μακριμάνικα, θα έχω και κοντομάνικα. Γιατί πέρσι κάπως την πάτησα και δεν είχα καθόλου χοντρά, οπότε. Πήρα αυτή τη ζακέτο μπλούζα και έρχεται σε σετάκι με αυτό εδώ το παντελόνι. Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο μεγάλο για τη Βασιλική, αλλά του χρόνου θα της είναι τέλειο. Τι νούμερο το πήρα? Ναι, το πήρα για 110, γι' αυτό της είναι μεγάλο. 2 δηλαδή με 3 χρονών. Αλλά εντάξει, μπορείς να το διπλώσεις, έχει και λάστιχο. Η ζακετούλα πιστεύω θα της κάνει, δηλαδή θα της είναι καλά. Γιατί γενικά της τα φοράω τις ζακέτες και αρκετά φαρδιά. Θα είναι matching-matching με τη μαμά της. Γιατί και εγώ, όπως σας είπα, έχω τέτοια ρούχα. Ανυπομονώ. Τι να σας δείξω τώρα, να σας δείξω κάτι έτσι fancy πάλι. Θα σας δείξω κάτι πολύ fancy. Αυτό εδώ πέρα. Το φορεματάκι. Νομίζω φορεματάκι ήτανε. Αχ, ναι, αυτό. Αχ, το θέλω για μένα αυτό. Παιδιά, δείτε εδώ. Ever. Πραγματικά, δείτε λίγο το βολάν κάτω. Είναι υπέροχο. Θα ψάξω να δω αν έχει και για μένα τέτοιο, γιατί στο set τους έχουν και matching sets. Δηλαδή, σύνολα τα οποία μπορεί να φοράει η μαμά, να φοράει ο μπαμπάς και να φοράει και τα παιδιά να φοράνε βασικά. Δηλαδή, μπορεί να έχουν για παράδειγμα κάτι τέτοιο για όλη την οικογένεια, με μπλούζα, αλλά μπορεί να έχουν και φορέματα. Πέρσι πήρα φόρεμα το οποίο ήταν. Και όχι μόνο ένα τώρα που το σκέφτομαι, από το συγκεκριμένο κατέστημα πήρα αρκετά φορέματα τα οποία τα είχαμε σετ και τα φορούσαμε το καλοκαίρι και ήταν τέλειο. Φέτος δεν το κοίταξε καθόλου, η αλήθεια είναι. Δεν μου πήγε καν το μυαλό. Σ' είχα κάνει και ένα βιντεάκι που δοκίμαζα και φορούσα μόνο από αυτό το κατάστημα ίδια ρούχα με τη Βασιλική. Και ήμασταν σαν διδυμάκια. Δεν το σκέφτηκα καθόλου να δω βέβαια φέτος. Αυτό το φόρεμα το λάτρεψα. Κοιτάξτε λίγο λεπτομέρεια. Κοιτάξτε λίγο ποιότητα. Πάρα πολύ ωραίο, λατρεύω βολάν, λατρεύω γιακαδάκι, θα είναι μούρλια με αυτό το φόρμα τώρα την άνοιξη, με ένα καλτσόν από κάτω, ήταν υπέροχη και είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Επίσης έχουν μέσα και κορδελίτσα, ελπιστώ μέχρι την άνοιξη να έχουμε κάποια περισσότερα μαλλιά για να πιαστεί, γιατί είναι με αυτό εδώ πέρα το κλιπ. Όπως βλέπεις, μπορεί να πιάνεται στα μαλλιά της. Έχουμε λίγα μαλάκια. Αλλά θα είναι τέλειο με αυτό το φορεματάκι. Αχ, Θεέ μου, ανυπομονώ. Συνεχίζω. Δεν θα πολύ ενθουσιαστώ. Θα σας δείξω το επόμενο. Το οποίο πάλι το πήρα αρκετά μεγάλο. Για να το έχει για το καλοκαίρι, ίσως και του χρόνου, ίσως. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Μου θυμίζει ένα φόρεμα που έχω εγώ. Μου άρεσε επίσης πάρα πολύ για καλεσμένη σε κάποιο γάμο. Είστε, ρε παιδί μου, κοντά με κάποιον συγγενή σας που μπορεί να παντρεύετε. Και είναι πολύ μικρό το παιδάκι σας για να γίνει παρανυφάκι ή δεν σας την κάνω την πρόταση να γίνει παρανυφάκι. Μπορεί να μην νιώθει παραμελημένο με ένα τέτοιο φόρεμα μαζί με τα υπόλοιπα παιδάκια που θα είναι με στα άσπρα. Και είναι και ένα πολύ ωραίο φορεματάκι για κάτι έτσι πιο διακοπές, ας πούμε, μου κάνει θάλασσα. Πολύ έτσι το βραδάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Θα σας δείξω ακριβώς το σχέδιο και από πίσω. Είναι μαγικό. Είναι με τούλι. Η πλάτη έρχεται με ένα φιωγκάκι. Εδώ. Και φερμουάρ. Λατρεύω το φερμουάρ, παιδιά, στα παιδικά ρούχα. Γιατί δεν χρειάζεται να κάθεσαι να κουμπώνεις χίλια κουμπιά. Οπότε είναι γρήγορο, εύκολο. Και της πηγαίνει πάρα πολύ κάτι τέτοιο της Βασιλικής. Και πέρσι της είχα πάρει ένα τέτοιο φορεματάκι. Δείτε κάτω τι ωραία σχέδια. Θεέ μου, τα λουλούδια. Σαν χειροποίητο κινητόι. Πολύ ακριβό φαίνεται. Κάτι τέτοιο, μην πάτε να τα πάρετε από τη θάλασσα, από αυτά τα μαγαζιά που έχουν παρόμοια. Θα είναι πανάκριβα. Εδώ τα έχουν πάρα πολύ οικονομικά. Δεν θυμάμαι την τιμή, αλλά νομίζω τα περισσότερα δεν ξεπερνούσαν τα 30-20 ευρώ. Νομίζω από εκεί είναι και αυτό. Συνεχίζω με το επόμενο. Θα σας δείξω κάτι πιο φθινοπορεινό, ανοιξιάτικο, το οποίο το πήρα στη Βασιλική να έχει βασικά ένα καλό μπουφάν, γιατί τις προάλλες ήθελα να της φορέσω ένα ρούχο το οποίο ήταν καλό και δεν είχα μπουφάν να της βάλω από πάνω. Είχα δηλαδή πολύ αθλητικά μπουφάν, τα οποία δεν τέριαζαν καθόλου το πάνω με το κάτω. Αλλά τώρα να μου πεις, για αυτή την ηλικία δεν μπορείς να πάρεις πολλά πράγματα, δηλαδή όταν είναι και γύρω στο έτος και μεγαλώνουν και αλλάζουν νούμερο. Γι' αυτό της το πήρα λίγο μεγαλύτερο, της το πήρα να το έχει για 2 χρόνια, το έχει λίγο φαρδί τώρα στην αρχή, αλλά αργότερα, έτσι είναι ακριβώς, αλλά είναι χοντρό, είναι αρκετά χοντρό. Α, δεν το περίμενα τόσο χοντρό. Αχ, αυτό είναι τέλειο το κουμπί, θα χρειάζεται να κάνεις μία ώρα με τα κουμπιά. Δείτε πώς είναι από μέσα. Α, τέλεια. Μπορεί να το φορέσει και χειμώνα δηλαδή. Και το μανίκι είναι έτσι. Εγώ είχα την εντύπωση ότι ήταν λίγο πιο λεπτό.
Αλλά είναι τέλειο αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το κουμπί εδώ πέρα, η σούστα, όπως λέγεται. Που κουμπώνει τσακ, έτσι. Είναι μια σωστή πριγκίπισσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Θέλω κι εγώ τέτοιο. Σοκ. Εντάξει, δεν υπάρχει. Από πίσω δείτε σχέδιο. Γι' αυτό σας λέω. Έχουν πάρα πολύ καλή ποιότητα ρούχα και πάρα πολύ οικονομικά ρουχαλάκια για τα μικρά μας τα παιδάκια. Το λάτρεψα. Αυτό πρέπει να το πήρα για 2 χρονών περίπου. Το έχει λίγο μεγάλο, αλλά στα 2 με 3 θα της είναι καλό. Όταν θα κλείσει το δεύτερο χρόνο δηλαδή. Υπέροχο, θα το φορώ και το χειμώνα. Σας δείχνω πάρα πολύ καλά ρούχα για τα μικρά, αλλά έχουν πολύ μοναδικά σχέδια στα καλά ρούχα για τα μικρά. Γι' αυτό είμαι τόσο ενθουσιασμένη. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε σε μία φόρμα, την οποία μόλις την είδα λέω Βασίλη. Και αυτή είναι για σένα. Δείτε. Λοιπόν, τη πήρα και για του χρόνου να την έχει. Δηλαδή να τη φοράει τώρα που θα τελειώνει το, όλο το καλοκαίρι, αλλά και για του χρόνου. Τη είναι καλό εδώ πάνω. Αλλά λίγο μακρύ θα τη είναι κάτω. Έχουν όμως λάστιχο, οπότε μπορείς να το διπλώσεις και να το κρατήσεις στο ύψος που θέλεις πιο εύκολα. Και εδώ θα σέρνεται, αυτό είναι το σημαντικό. Και δείτε λίγο μπλούζα τώρα. Μπείτε λίγο εδώ. Δεν τη θέλεις. Πες μου τώρα. Είναι υπέροχη. Θέλω κι εγώ μια τέτοια μπλούζα. Έχει και το κορδονάκι εδώ κάτω. Υπέροχο. Οπότε μπορείς να την κάνεις έτσι τύπου όταν είναι πιο μεγάλο και όλο το παιδάκι crop top. Αχ, είναι υπέροχη. Δείτε λίγο το set. Τι τέλειο που είναι. Πάρα πολύ καλή ποιότητά του. Μου αρέσει πάρα πολύ το σχεδίο εκεί. Δεν μπορώ. Είναι υπέροχο. Ξαναλέω, θα τα βρείτε όλα τα links από τα πράγματα που πήρα κάτω στην περιγραφή. Τώρα έχω ενθουσιαστεί. Δεν υπάρχει αυτό που ζω. Είστε έτοιμοι να δείτε και το τελευταίο? Είστε έτοιμοι? Κράτησα το καλύτερο και το τέλος. Ω Θεέ μου. Μόλις το είδα αυτό, λέω το θέλω για εμένα. Να σας πω την αλήθεια. Με αυτό εδώ πέρα το φορεματάκι, σκέφτηκα να το βάλει σε κάτι επίσημο που μπορεί να έχουμε. Γενέθλια. Του μπαμπά μας, ας πούμε. Έχω πάθει σοκ. Δείτε λίγο. Έχει τη ζωνούλα. Είναι ακριβώς βασικά σαν το πρώτο το σατέν που σας έδειξα. Αλλά αυτό έχει κάτι έτσι πολύ πριγκυπικό, πολύ βασιλικό. Δεν ξέρω αν βλέπεις το σχεδιάκι πώς είναι. Έχει κάτι τόσο βασιλικό. Έχει μέσα κάτι τόσο σατέν. Πάρα πολύ προσεγμένο. Λες και το έφτιαξε κάποιος στο χέρι, ειδικά για τη βασιλική είναι. Έχει από πίσω την κορδελίτσα που τη δένεις. Εδώ. Και την κάνεις ένα φιόγκο. Και μπροστά έχει το φιόγκακι. Έχω. Πάθει σοκ, το θέλω για μένα. Δείτε λίγο μανίκι. Λες και ζούμε σε άλλον αιώνα. Εντάξει, δεν υπάρχουν. Όπως σας είπα, θα βρείτε πάρα πολύ ωραία ρουχαλάκια στο Light in the Box. Μοναδικά σχέδια, μοναδικά ρούχα. Έχω πάθει την πλάκα μου αυτή τη στιγμή, γιατί είναι και καλή ποιότητα. Πολύ μοναδικά τα σχέδια. Είναι κάτι το οποίο δεν έχω ξαναδεί, τουλάχιστον στα κοινά καταστήματα που πηγαίνουμε όλοι. Ας είμαστε ειλικρινείς. Αυτά τα σχέδια δεν τα βρίσκεις και να βρεις παρόμοια, δεν θα βρεις αυτές τις τιμές. Δείτε πόσο εύκολο είναι να κάνεις την παραγγελία. Διαλέγεις αυτά που θέλεις να βάλεις στο καλάθι. Βλέπεις δεξιά ακριβώς πόσο κοστίζουν, πατάς επόμενο, γράφεις όλα τα στοιχεία σου αναλυτικά που θες να σου έρθει, διαλέγεις τρόπο πληρωμής, αυτό ήταν. Πληρώνεις και είσαι έτοιμος. Δεν περνάει τη γλωνία το Line to the Box, γιατί με ρωτάτε πάρα πολύ συχνά και στο Instagram. Δεν αργούν να έρθουν, επειδή είναι από το εξωτερικό. Κάνουν γύρω στις 2 εβδομάδες, υπολογίστε. Εννοείται τώρα να μην πέφτουν γιορτές, προφανώς Χριστούγεννα, ας πούμε, αλλά δεν καθυστερεί καθόλου, δηλαδή μπορεί και λιγότερο. Εμένα μου έχει κάνει και 10 μέρες. Έχω πάρει πάρα πολλά ρούχα τη βασιλική και κυρίως όπως σας έδειξα για special occasions, δηλαδή έχουν πολύ μοναδικά ρούχα για αυτές τις περιπτώσεις. Αν σας άρεσε το βιντεάκι με το Light in the Box, κάντε ένα like, εννοείται να πατήσετε subscribe εδώ πέρα στο κανάλι και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Θα αφήσω όλα τα links από τα προϊόντα κάτω στην περιγραφή για να δείτε ακριβώς και εσείς τι έχω πάρει αναλυτικά και σε τιμές, να περιηγηθείτε λίγο και στο κατάστημα Light in the Box και θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας!